σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης, στη συνέχεια της Συνόδου της Ρώμης και μετά την διακήρυξη της Ρώμης, αλλά και μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50 από την Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Τόνισα ότι είναι η ώρα να περάσουμε με ένα νέο όραμα από τις διακηρύξεις στην πράξη, για να ισχυροποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενότητά της, δίνοντας προτεραιότητα στην εμβάθυνση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, και ένα από αυτά είναι σαφώς το κοινωνικό και εργασιακό κεκτημένο της, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης. Συζητήσαμε παράλληλα τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για την σταθερότητα της περιοχής και την ασφάλεια της Ευρώπης υπό αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, τις κρίσιμες στιγμές. Υπογραμμίσαμε ότι όσο και αν αυτήν την περίοδο καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση και την διαχείριση των ροών στην Κεντρική Μεσόγειο, η προσοχή μας πρέπει να παραμείνει σταθερά στραμμένη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με την σταθερή εφαρμογή αυτής της δύσκολης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, μιας δύσκολης αλλά απαραίτητης συμφωνίας η οποία έχει συνεισφέρει στην ραγδαία μείωση των ροών, αλλά κυρίως, και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, στην ραγδαία μείωση, στον μηδενισμό σχεδόν, των θανάτων στο Αιγαίο. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό τονίσαμε την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε και καταβάλει ο ελληνικός λαός, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για την υποδοχή και την φιλοξενία των προσφύγων. Είχα την ευκαιρία να επισημάνω όμως το απογοητευτικό επίπεδο ανταπόκρισης ορισμένων κρατών μελών, τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωση της υπηρεσίας ΕΑΣΟ στα νησιά, όσο όμως και κυρίως σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για την μετεγκατάσταση προσφύγων. Και βέβαια ζήτησα από τον πρόεδρο Τούσκ στήριξη ως προς την εφαρμογή των σχετικών συμπερασμάτων των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να χτιστεί χωρίς αλληλεγγύη και χωρίς συλλογικές αποφάσεις, με κάθε χώρα να σμπρώχνει τα βάρη στους γείτονές της και με μονομερείς ενέργειες σαν αυτές που είδαμε πέρυσι με το κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού. Αναμένουμε την αναθεώρηση του Δουβλίνου, έτσι ώστε αυτή να εξασφαλίζει τον δίκαιο καταμερισμό των βαρών φιλοξενίας και στήριξης ετούντων άσυλο στην Ευρώπη. Με τον πρόεδρο Τούσκ αναφερθήκαμε ασφαλώς και στα ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια. Με την ευκαιρία θα ήθελα να καταδικάσω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη, η οποία αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και ασφαλώς να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς τον ρώσικο λαό. Και βέβαια, να καταδικάσω και το αποτρόπαιο έγκλημα κατά αμάχων στη Συρία, που αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία προκειμένου επιτέλους να εξασφαλίσουμε την ειρήνη σε αυτή την πολύπαθη χώρα. Παράλληλα, συζητήσαμε και τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και κυρίως την ανάδειξη της ευρωπαϊκής τους προοπτικής. Άλλωστε, ο πρόεδρος Τούσκ έρχεται στην Ελλάδα μετά από επισκέψεις που έκανε στα Βαλκάνια. Πιστεύω σταθερά ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων πρέπει να βασίζεται στην απομάκρυνσή τους από τον εθνικισμό, καθώς και στον σεβασμό της αρχής της καλής γειτονίας, αλλά και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε
και για τις εξελίξεις σε σχέση με τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές εξελίξεις, θα ήθελα να πω. Παρ' όλα αυτά, στηρίζουμε ενεργά την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, που ελπίζουμε να είναι ουσιαστικές και τονίσαμε το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνομιλίες. Τέλος, συνομιλήσαμε και για τις ευρωτουρκικές εξελίξεις και για τις εξελίξεις στην γειτονική χώρα, την Τουρκία, αυτές καθεαυτές. Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, σχέσεις που μπορούν να επανακάμψουν μόνο στη βάση κοινών αξιών και αλληλοσεβασμού. Σε αυτό το πολύπλοκο και αποσταθεροποιημένο περιβάλλον, η Ελλάδα παίζει, παρά τις γνωστές οικονομικές δυσκολίες, έναν κρίσιμο, σταθεροποιητικό και εγγυητικό ρόλο. Ενώ παράλληλα, έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να αποκατακτήσει την εμπιστοσύνη και να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καταφέραμε να υπερβούμε δυσκολίες και έχουμε φέρει δημοσιονομικά αποτελέσματα που εκπλήσουν φίλους και εχθρούς. Ενώ το 2015 ο στόχος ο δημοσιονομικός ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 0,25%, το τελικό αποτέλεσμα ανέτρεψε κάθε πρόβλεψη και καταφέραμε να καταγράψουμε το 2015 πρωτογενές πλεόνασμα 0,2%. Το 2016 τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις, ο συνήθως, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και θα έλεγα παρά και την αβεβαιότητα που το ίδιο προκάλεσε με τη στάση του και τις παράλογες απαιτήσεις του στη διαπραγμάτευση, το 2016 λοιπόν δεν κλείνει απλώς με υπέρβαση στόχων, αλλά με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα ενώ ο στόχος του προγράμματος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, το έτος αναμένεται να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα πολύ πάνω του 3%. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που το πρόγραμμα μας θέτει για το 2018. Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Και τούτο σημαίνει ότι σήμερα για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια υπάρχουν οι προϋποθετικές επιτέλους για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Σήμερα η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα, να αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση, αλλά και τα καταστροφολογικά σενάρια περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη που κάποιοι επιθυμούσαν το 2015 και δεν δίσταζαν να το δηλώνουν, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παρά το γεγονός ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο ιτήθηκε οριστικά το καλοκαίρι του 2015 και παρά τα εντυπωσιακά δημοσιονομικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας, στη συνέχεια, ορισμένοι εκ των πιστωτών μας εμφανίζονται, θα έλεγα ακόμη και σήμερα, αμετανόητοι. Μετά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, με απαιτήσεις για αχρίαστα πρόσθετα μέτρα για το 2018, σήμερα επαναλαμβάνουν την ίδια τακτική κόλληση αργίες. Η δεύτερη αξιολόγηση θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2016. Και δυστυχώς, με δική τους ευθύνη, έχουμε μία απαράδεκτη κόλληση αργία που θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη διαδικασία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για μια προσπάθεια δηλαδή να δημιουργηθούν με τεχνητό τρόπο εμπόδια για την ανάκαμψη που θα οδηγήσει βεβαίως και στην έξοδο του προγράμματος
περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα. Την έξοδο από το πρόγραμμα σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Είχα την ευκαιρία όλα αυτά να τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τούσκ. Είχα την ευκαιρία να του πω με ειλικρίνεια ότι η αίσθηση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι πως κάθε φορά που πλησιάζουμε σε συμφωνία, καθώς η ελληνική πλευρά με καλή πίστη επιδιώκει διαρκώς να βρεθεί κοινό έδαφος, κάποιοι έρχονται τελευταία στιγμή να βάλουν επιπρόσθετες απαιτήσεις, παραβιάζοντας τα συμφωνηθέντα. Η αίσθησή μας λοιπόν είναι ότι κάποιοι επιχειρούν να ροκανίσουν τον χρόνο, να βλάψουν την ανάκαμψη, να επαναφέρουν στο τραπέζι αρνητικά σενάρια όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη και μάλιστα σε μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία για την Ευρώπη με μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία, με μια ένταση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Υπ' αυτή την έννοια εξέφρασα με ειλικρίνεια στον πρόεδρο Τούσκ ότι τόσο εγώ όσο και η ελληνική κυβέρνηση δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθούμε για πολύ ακόμα παιχνίδια σε βάρος του ελληνικού λαού. Και θα έλεγα παιχνίδια σε βάρος της προοπτικής της Ευρώπης, της προοπτικής της ενότητας της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία, σε εξέλιξη μάλλον, μια διαδικασία διαβουλεύσεων στις Βρυξέλλες που οφείλει να οδηγήσει σε λύση στο Eurogroup της Παρασκευής, στο Eurogroup της Μάλτας. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί σε προηγούμενο Eurogroup στις 20 του Φλεβάρη. Οι πληροφορίες που έχουμε από χθες βράδυ, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος Τούσκ, είναι ότι βρισκόμαστε μία ανάσα από συμφωνία, είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, είχα την υποχρέωση να θέσω στον πρόεδρο τις ανησυχίες μου ότι αν παρά τις προβλέψεις αυτή η συμφωνία δεν επιτευχθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο πλαίσιο αυτού του άτυπου οργάνου, του άτυπου διευθυντηρίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο του άτυπου οικονομικού διευθυντηρίου του Eurogroup, θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε ένα ανώτερο επίπεδο ώστε να έχουμε θετική εξέλιξη. Να έχουμε θετική εξέλιξη πριν το Πάσχα, σε κάθε περίπτωση μέσα στον Απρίλη, ακόμα και αν χρειαστεί να φτάσουμε και στην ανάγκη της σύγκλησης της Συνόδου των κρατών μελών του Ευρώ. Όμως αυτή η ατέρμονη και ατελείωτη διαπραγμάτευση πρέπει να τελειώσει εδώ. Διότι κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνει την ελληνική οικονομία και δημιουργεί ζημιές, θα έλεγα, καταστρέφοντας όλα όσα με τόσο μεγάλο κόπο ο ελληνικός λαός έχει καταφέρει και αυτό το δικαίωμα δεν το έχει κανείς. Θέλω να κλείσω όμως λέγοντας ότι δεν είναι μόνο η πληροφόρηση που έχουμε από τις χθεσινές εξελίξεις, είναι και η αίσθηση που έχουμε οι πολιτικοί ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτή η ταλαιπωρία τελειώνει και που ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα πολύ σύντομα να θρέψει τους καρπούς των δύσκολων και επίπονων προσπαθειών όλων των τελευταίων χρόνων. Θέλω να επισημάνω ότι δεν είμαστε κοντά στο κλείσιμο μόνο της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και μια συνολική συμφωνία που αφορά και την αναγκαία απομείωση του χρέους. Όλα αυτά λοιπόν σε αυτόν τον κρίσιμο μήνα Απρίλιο. Και μετά από την συνάντηση αυτή με τον πρόεδρο Τούσκ, θέλω να σας επισημάνω πως έχω μεγαλύτερη αισιοδοξία και βεβαιότητα ότι οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν και θα ακολουθήσουν σύντομα θα είναι θετικές. Thank you very much.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, για την φιλοξενία σας και που με δεχθήκατε για άλλη μια φορά στην Αθήνα. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα και συναντώ εσάς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, νιώθω σαν στο σπίτι μου. Νιώθω ότι είμαι δίπλα σε φίλους. Από την προηγούμενη μου επίσκεψη, η κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό ισχύει για την οικονομική κατάσταση, αλλά ισχύει και για την μεταναστευτική κρίση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την οικονομία, που ήταν φυσικά και το κύριο θέμα των συζητήσεων που είχαμε σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Η καταπολέμηση της ανεργίας εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη οικονομική προτεραιότητα στην Ευρώπη. Αναμφίβολα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Όμως μετά από τόσα πολλά χρόνια κακών ειδήσεων, η προοπτική σήμερα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν σε οποιαδήποτε στιγμή την τελευταία δεκαετία. Ξέρω ότι το τίμημα ήταν υψηλό, όμως η Ελλάδα δείχνει επίσης κάποια σημάδια ανάπτυξης. Το 2016 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τουριστικές αφίξεις και ο τομέας έχει βοηθήσει να δώσει μια όθηση στην ελληνική οικονομία και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και άλλοι τομείς έχουν επιδείξει τον ελληνικό δυναμισμό, την επινοητικότητα αλλά και τη σκληρή δουλειά. Και η δική σας προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής φέρνει καρπούς. Πολύ συχνά δεν εκτιμούμε τις τεράστιες προσπάθειες, την τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει, που έχουν καταβάλει οι Έλληνες πολίτες και ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την οικονομική υποστήριξη που έχει παρασχεθεί από τους εταίρους της Ελλάδας. Είναι τα καλύτερα παραδείγματα αποφασιστικότητας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είναι επίσης, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει κάποιος κατά νου κατά τις συζητήσεις μεταξύ ημών και των θεσμών. Κάθε μέρα φτάνουμε πιο κοντά σε μια συμφωνία. Χθες επετέφθη σημαντική πρόοδος. Και όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις θα συνεχίσουν και σήμερα. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία την Παρασκευή στο Eurogroup. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι η ευθύνη επίτευξης της συμφωνίας αυτής είναι κάτι το οποίο μοιραζόμαστε όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ας μιλήσω τώρα, επιτρέψτε μου να μιλήσω τώρα για το μεταναστευτικό. Ένα άλλο τομέα όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή. Το ζενίθ της κρίσης είναι πλέον πίσω μας. Και στην Ελλάδα. Οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στέλνει εκατοντάδες συνοριαφύλακες, εμπειρογνώμονες σε θέματα ασύλου και εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια. Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας τόσο για να κρατήσουμε το διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων κλειστό και για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές. Όσοι έχουν έρθει παράτυπα, πρέπει είτε να τους δοθεί άσυλο είτε να επιστραφούν γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπιστοσύνη ότι νιώθει σιγουριά ότι οι Σύριοι μπορούν να επιστραφούν στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει επιδείξει πολύ θετικά στοιχεία στην προστασία των Σύριων προσφύγων και η Ευρώπη καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να υποστηρίξει τη φροντίδα τους εκεί. Επιπλέον η μετεγκατάσταση έχει φτάσει στους 11.000 και θα μπορούμε να φτάσουμε τους 20.000 στους επόμενους μήνες. Αλλά αυτό εξαρτάται και από εσάς και φυσικά και στα άλλα κράτη-μέλη. Πριν κλείσω, επιτρέψτε μου με τη σειρά μου και εγώ να καταδικάσω με τον πιο ισχυρό τρόπο την χημική επίθεση εχθές στο Ιντλίπ. Η αδιάκριση επίθεση με χημικά όπλα, με θύματα, παιδιά, γυναίκες και άνδρες, αποτελεί μία ακόμα τραγική υπενθύμηση της ομότητας αυτής της σύγκρουσης στη Συρία και του Συριακού καθεστώτος. Και δεν είναι η πρώτη αναφορά τέτοιων επιθέσεων στη Συρία. Όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, η αυτουργία αυτών των ενεργειών πρέπει να λογοδοτήσουν. Το Συριακό καθεστώς φέρει την κύρια ευθύνη για τις κτηνοδίες. Αλλά όσοι υποστηρίζουν το καθεστώς μοιράζονται
την ηθική και πολιτική ευθύνη αυτής της κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Νίκος Διονάκης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είπατε μόλις ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να παρακολουθεί κάποιους να κολλησιοργούν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Είπατε ότι το τελευταίο, ας πούμε, η τελευταία κίνηση που θα μπορούσε να γίνει είναι μια σύνοδος κορυφής. Συνεπώς προαναγγέλλεται πολιτικές πρωτοβουλίες σε αυτό το επίπεδο και σε κάποιο άλλο, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Και δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται για την καθυστέρηση που επιβαρύνει την ελληνική οικονομία? Και μια ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα ως κράτος μέλος, στο πλαίσιο του συμβασμού που θα πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας, θα πρέπει να αποδεχτεί κάποιες απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ευρωπαϊκό εργασιακό και κοινωνικό κεκτημένο? Είναι το αυτοευρωπαϊκό κεκτημένο à la carte στην Ευρώπη ή ισχύει για όλους? Ευχαριστώ. Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, νομίζω ότι ήμουν σαφής. Σας είπα ότι έχουμε βρεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο δεν μπορεί κάθε φορά στο παραπέντε να παραβιάζεται. Διαρκώς έχουμε καλά νέα, αλλά στο παραπέντε βλέπουμε κάποιους να προσπαθούν να μεταφέρουν τα goalpost, να μεταφέρουν το στόχο λίγο παραπέρα. Και επειδή εδώ δεν παίζουμε ένα παιχνίδι όπως παίζαμε όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε τις κουμπάρες, εδώ παίζουμε με το μέλλον ενός ολόκληρου λαού, αυτό πρέπει να σταματήσει. Συνεπώς, αν το όργανο αυτό που λέγεται Eurogroup δεν είναι σε θέση να βγάλει λευκό καπνό την Παρασκευή, εγώ έχω ήδη ζητήσει από τον πρόεδρο Τούσκ να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη σύγκληση μιας συνόδου, τη συνόδου των κρατών μελών του Ευρώ, ώστε να υπάρξει λύση άμεσα. Και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνει, διότι θα έχουμε αποτέλεσμα την Παρασκευή. Αλλά δεν μπορεί αυτή η κολλησιεργία να συνεχίζεται. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι έχουμε μια πλήρη εικόνα για το ποιοι έχουν την ευθύνη των παράλογων απαιτήσεων. Τις παράλογες απαιτήσεις τις είχαν θέσει στο τραπέζι εδώ και 1,5 χρόνο, δεν είναι καινούριο. Μόνο που εδώ 1,5 χρόνο πριν έθεταν αυτές τις απαιτήσεις έχοντας τη βεβαιότητα ότι δεν θα καταφέρουμε να ξαναβάλουμε σε κίνηση την οικονομία, ότι δεν θα ανακάμψουμε. Όταν ανακάμψαμε και η ίδια πραγματικότητα άρχισε να τους διαψεύδει και είδαν ότι το επιχείρημα ότι δεν πιάνουμε τους στόχους δεν μπορεί να πιάνει, έθεσαν στο τραπέζι με 7 χρόνια καθυστέρηση ότι θυμηθήκανε την ανάγκη να κάνουμε πιο ποιοτικές μεταρρυθμίσεις. Βρήκαμε λοιπόν μια λύση συμβιβασμού, την νομοθέτηση ταυτόχρονα μέτρων δημοσιονομικής επιβάρυνσης και μέτρων ισόποσα δημοσιονομικής ελάφρυνσης για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος, μετά το 2018. Αυτό είναι το πλαίσιο της συμφωνίας. Και αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας δεν μπορεί να αλλάξει. Εμείς έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα πιάσει τους στόχους και παραπάνω. Ήδη έχει πιάσει από το 2016 το στόχο του 3,5%. Άρα με προοπτικές ανάπτυξης το 2017, το 2018 και το 2019 είναι βέβαιο ότι θα υπερκαλύψει αυτούς τους στόχους. Συνεπώς είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό. Ίσως και αυτό κάποιους τους ενοχλεί και βάζουν διαρκώς απαιτήσεις και εμπόδια. Κάποια στιγμή όμως αυτό το παιχνίδι πρέπει να τελειώσει και νομίζω ότι η ώρα να τελειώσει είναι τώρα. Δεν μπορούμε να θέτουμε σε κίνδυνο, σε διακινδύνευση την ενότητα και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Νομίζω ότι αυτή είναι η κοινή βούληση. Πρέπει να σας πω, μιας και με ρωτάτε, ότι είχα όλο αυτό το διάστημα τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά τις οποίες μη ηγέτες συμφωνήσαμε σε αυτή τη διαπίστωση, στην κοινή βούληση, ότι δεν πρέπει να θέσουμε σε διακινδύνευση την προοπτική της σταθερότητας και της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει άμεσα
να σταματήσουν τα παιχνίδια και να βρεθεί λύση. I am absolutely aware that the sacrifices by the Greek citizens. Πολύ καλά τις θυσίες που έχουν κάνει οι Ελληνές πολίτες τα τελευταία χρόνια. Ξέρω ότι είναι τεράστιες οι θυσίες αυτές, αναμφισβήτητα. Κανείς δεν έχει υποφέρει στη διάρκεια της κρίσης περισσότερο από τους Έλληνες πολίτες. Όμως πρέπει να είμαστε σαφείς. Κανείς δεν θέλει να τιμωρήσει την Ελλάδα. Ο μόνος μας στόχος χθες και σήμερα αλλά και αύριο είναι να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Η κρίση από μόνη της είναι αρκετά τιμωρητική. Δεν χρειάζονται άλλα μέτρα, δεν χρειάζονται άλλα μέσα για την τιμωρία των εταίρων μου. Πιστέψτε με, οι προθέσεις μας είναι μόνο καλές και είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλα αυτά τα μέτρα, μερικές φορές επώδυνα, πολύ επώδυνα, είναι εδώ για να βοηθήσουν την Ελλάδα να αναπτυχθεί και να έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη χώρα και για τους πολίτες στο μέλλον. Ακούγεται παράδοξο, το ξέρω. Προέρχομαι από την Πολωνία, μια χώρα στην οποία βιώσαμε στο παρελθόν δραματικές κρίσεις και κάναμε τεράστιες θυσίες, όμως στο τέλος δουλεύει. Δουλεύει και ήμασταν βέβαιοι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είναι σε θέση και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Και δεν είναι εκεί για να μας τιμωρήσουν. Και αυτό είναι που πιστεύω ότι αυτή είναι σήμερα η πρώτη μας υποχρέωση και των δυο μας. Η πρώτη μας υποχρέωση είναι να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία των δύσκολων διαπραγματεύσεων και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική, ουσιαστική, εναλλακτική στη θετική έκβαση τη συνάντηση την Παρασκευή. Οι Υπουργοί Οικονομικών πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να επιτύχουν μια συμφωνία. Αυτό είναι το μόνο θετικό αποτέλεσμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το σύνολο της κοινότητας και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα τόσο πρωθυπουργός όσο και εγώ μπορούμε να εκφράσουμε μια συγκρατημένη με ένα αλλά αισιοδοξία. Περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία αυτή. Ελένη Κολιοπούλου from Agence France Presse. One question for President. Μια ερώτηση για τον κύριο Τούσκ. Θεωρείτε ότι αν δεν υπάρξει, για παράδειγμα, δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την Παρασκευή, εσείς είστε έτοιμη να αποδεχθείτε το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για σύνοδο κορυφής των χωρών μελών της Ευρωζώνης? Πιστεύετε αν δεν υπάρξει συμφωνία την Παρασκευή θα υπάρξει κάποια συμφωνία μέσα στον Απρίλιο? Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, δεν θέλω να σχολιάσω επί αρνητικών σενάριων σήμερα. Είναι πολύ εύκολο να χαλάσει όλη μας η καλή δουλειά και να δώσουμε λάθος εικόνας με τέτοιες υποθέσεις. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, ξέρω τις υποχρεώσεις μου, ξέρω τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω να κάνω μαζί με τον Πρωθυπουργό Τσίπρα είναι να υποστηρίξω τους συναδέλφους μας να φτάσουν σε μια συμφωνία την Παρασκευή. Okay. Thank you. Thank you. Τις δηλώσεις και τις ερωτήσεις που δέχθηκαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τούσκ, να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Θα δούμε ένα βιβλίο, ένα νέο βιβλίο, τον Κώστα Μελάκη.